Για μία ακόμη χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικήσιανης ο Αράπης διοργανώνει το έθιμο του Αράπη. Καθίστε αναπαυστικά, γιατί ήρθε η ώρα να πιούμε κρασάκι, να φάμε σουβλάκια και να απολαύσουμε τους Αράπηδες. Καλημέρα, καταρχήν χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και καλή χρονιά να ευχηθώ. Ονομάζομαι Μόραλη Μαρία και είμαι γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αράπης. Σας καλωσορίζουμε φέτος στο έθιμό μας, οι ρίζες του είναι πανάρχες. Το αναβιώνουμε κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια στις 6 Ιανουαρίου και είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι γι' αυτό. Εδώ βρισκόμαστε στον πάγκο που προσφέρουμε στον κόσμο τα σαρμαδάκια, το τοπικό μας έδεσμα. Η συνταγή τους είναι μοναδική, έτσι πιστεύουμε εμείς εδώ πέρα. Τα φτιάχνουμε με πολύ αγάπη. Οι νοικοκυρές του χωριού τα έφτιαξαν με πολύ κόπο και περίμεναν αυτή τη μέρα για να τα προσφέρουν στον κόσμο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι εμείς βάζουμε μέσα κομμάτια κρέας. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ και ελπίζουμε να απολαύσετε την εκδήλωσή μας. Τι θα ακολουθήσει, τι έχει το πρόγραμμα γενικότερα? Το πρόγραμμα. Τώρα σιγά σιγά θα μαζευτεί ο κόσμος. Στη συνέχεια θα έρθουν τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Αράπη και έχουμε προσκεκλημένους και δύο ακόμη συλλόγους, της Ελευθερούπολης και του Φωτολίβους, οι οποίοι θα πλαισιώσουν το έθιμο του Αράπη. Στη συνέχεια θα έρθουν οι Αράπηδες, ντυμένοι με τη φορεσιά τους, με τα κουδούνια τους, θα κάνουν την τελετή τους, θα παλέψουν μεταξύ τους και στη συνέχεια θα αναστηθούν για να φέρουν την έναρξη μιας νέας εποχής και την αναγέννηση. Πάρα πολύ ωραία και σας βοηθάει και ο καιρός σήμερα. Ναι. Εμείς παίρνουμε τα σαρμαδάκια μας γιατί έχουμε να δούμε πολλά σήμερα στην Νικήσιανη. Καλησπέρα στους ψήστες, χαίρετε, γεια σας. Τι κάνουμε, εσείς είστε οι άρχοντες εδώ πέρα σήμερα. Είμαστε. Οι άρχοντες. Θα αλλάξουμε. Δεν ξέρω. Άμα δεν σε αλλάζουμε. Τι κάνετε, πώς πάει το ψήσιμο? Προχωράει. Βεβαίως, εννοείται ότι τρώμε σουβλάκι. Τι διαφορετικό έχει το δικό σας σουβλάκι? Το δικό μας το σουβλάκι είναι από ντόπια κρέατα. Εξαιρετικά. Από κρεοπόλιδες εδώ της περιοχής και της Νικήσιανης, της ευρύτερης περιοχής εδώ, και είναι με μεράκι, με μπόλικο μεράκι και με αγάπη. Σας καλωσορίζουμε στο έθιμο. Να έρχεστε κάθε χρόνο. Έχουμε και το έθιμο του Σαρμά που κάνουμε, το Αγίο Πνεύματος, την παραμονή. Αυτά από εμάς. Πάρα πολύ ωραία, νομίζω ότι θα περάσουμε σήμερα. Θα πάρουμε περάσουμε τα σουβλάκια μας. Θα πάρετε τα σουβλάκια σας. Έχει άφθονο κρασί δωρεάν τσίπουρο για εσάς. Για αυτά ντόπια. Για όλους τους φιλοξενούμενους, ναι. Ντόπια και αυτά. Ναι, ναι. Από τα δικά μας τα σταφύλια, τα κρασιά. Ελπίζουμε να περάσετε κι εσείς πάρα πολύ ωραία. Ωραία, σουβλάκια, τσίπουρο, κρασί, σαρμαδάκια. Χορός. Χορός εννοείται. Χορός, εδώ τα παραδοσιακά, οι παραδοσιακοί σύλλογοι των χωριών μας εδώ. Ο Αράπης που και με μικρούς και με μεγάλους που φοράνε τη φορεσιά του Αράπη. Είναι ένα έθιμο που κρατάει εδώ και πολλούς αιώνες. Ένα από τα αρχαιότερα έθιμα εδώ της περιοχής. Ίσως το πιο παλιό έθιμο εδώ της περιοχής, ο Αράπης. Πάρα πολύ ωραία. Και από τους μεγαλύτερους λοιπόν πηγαίνει στους μικρότερους. Ναι, ναι. Και με αγάπη. Πάντα με αγάπη και πάντα, και πάντα προστατεύουμε τις αρχές. Αυτά που έχουμε βρει, τα ήθη και τα έθιμα. Προσπαθούμε δηλαδή να το κάνουμε το έθιμο σύμφωνα με την παλιά την έκδοση, ας πούμε, όπως είχε βγει στην αρχή. Μάλιστα. Μάθαμε και ορισμένα πράγματα, αλλά επειδή πρέπει να προστατεύσουμε και το στομάχι μας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρτε και αυτό. Είναι και τον εικονολήπτη. Αυτό είναι για τον εικονολήπτη. Αυτό άμα μπορεί να τα φάτε και τα δύο. Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι το έχω ακόμη. Μετά στο τέλος να έρθετε, έχουμε και λουκάνικα. Α, τέλεια. Ντόπια κι αυτά. Ντόπια, ναι, από εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς παίρνουμε λοιπόν λίγη δύναμη από το σουβλάκι, τον ντόπιο εδώ της Νικήσιανης. Και σε λίγο θα συναντήσουμε και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το έθιμο. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, μας αρέσει πολύ το χωριό σας. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί σήμερα να δούμε τα παιδιά μας. Και η μέρα βοηθάει και το χρόνο με υγεία. Λοιπόν, και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, έχετε στήσει τον πάγκο με τα παραδοσιακά μας αυτοκόλλητα για το ψυγείο. Είναι ο γνωστός Αράπης με τη στολή του, τα τσάνια, μπατάλια, όλα. Αυτό είναι
είναι το μεγάλο το τσάνι αυτό, το γνωστό μπατάλι που το λένε. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι αναπτύρες μας. Είναι τα ποτηράκια για το ούζο. Για το ούζο ή για το τσίπουρο. Να. Γιατί σήμερα δίνεται τσίπουρο, άφθονο τσίπουρο. Και αυτά είναι πάλι για το ψυγείο, αυτοκολλητάκια. Με τη γνωστή παράσταση. Και φυσικά ενημερωτικό φυλάδιο, τόσο για τον πολύ δραστήριο σύλλογό σας, ναι, όσο και για το πανέμορφο χωριό σας. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και καλώς σας βρήκαμε εδώ στο υπέροχο χωριό σας. Τι κάνετε, είμαστε στην εκδήλωση εδώ της Νικήσιανης, στο έθιμο του Αράπη, το οποίο είναι ένα πανάρχιο έθιμο. Έχει τις ρίζες του στη διονυσιακή λατρεία. Ξεκίνησε από το Διόνυσο, μεταπήδησε μετά, το χρησιμοποίησε ο Μέγα Αλέξανδρος στα βάθη της Ασίας, στον Ιδάσπη ποταμό για στρατηγικούς λόγους. Κάθε χρόνο 6 του μηνός αναβιώνει το έθιμο με πάρα πολύ συμμετοχή, ειδικά από νέο κόσμο, από παιδιά νέα, και αυτό είναι το ευχάριστο, γιατί μεταλαμβανεύεται η παράδοση και αυτό συνεχίζεται και είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Βλέπετε, έχει καμιά υπέροχη μέρα σήμερα και πιστεύω θα περάσουμε όλοι καλά. Και μια καλή διαφήμιση για το χωριό σας. Οπωσδήποτε είναι καλή διαφήμιση, γιατί το χωριό είναι πάρα πολύ καλό, έχει πάρα πολύ καλές ταβέρνες, είναι φιλόξενο χωριό και δείχνεται για ένα Σαββατοκύριακο μια μικρή απόδραση από τα αστικά κέντρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Το όνομά σας και η ιδιότητά σας. Εγώ λέγομαι Αλέξιος Ζημιλιάκος. Ήμουν πριν στο Σύλλογο και είμαι μέλος του Συλλόγου. Έχω διατελέσει πρόεδρο στο Σύλλογο πριν από πάρα πολλά χρόνια και είμαι ελεύθερος επαγγελματίας στον τόπο. Υπάρχουν βάσιμες συνδείξεις ότι κατά την αρχαιότητα εδώ βρισκόταν οι σκαπτοί ύλοι, όπου υπήρχαν ορυχεία χρυσού και όπου ο ιστορικός Τοκιδίδης έγραψε την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου. Λόγω των πλούσιων κοιτασμάτων χρυσού και αργύρου στο Παγαίο, η ευρύτερη περιοχή αποτέλεσε μήλο της έλειδος για τους αρχαίους Έλληνες, Πέρσες και Ιδονούς. Κατά τον 5ο με 4ο π.Χ. αιώνα, τα κοιτάσματα εξαντλούνται από τις γελασίες των Περσών και την απόρριστη εξόριξή τους από τον Φίλιππο Β', ώσπου στα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα, στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η εξόριξή τους σταματάει οριστικά. Κατά την τουρκική κυριαρχία, 18ος με 19ος αιώνας, οι Νικησιανιώτες έμειναν ελεύθεροι και αυτοδιοίκητοι, προστατευμένοι από το μοναστήρι της Παναγίας Ιωσήφινισσας, που συνδέεται άρρηκτα με το χωριό μας έως και σήμερα. Το μοναστήρι, χτισμένο κατά τον 9ο αιώνα, ιδρύθηκε έπειτα από την καθοδήγηση της Παναγίας μέσω οραμάτων στον Άγιο Γερμανό. Η εικόνα της είναι αχυροποίητος και δεσπόζει ακόμη και σήμερα στο μοναστήρι. Η έντονη θρησκευτικότητα και η δυνατή πίστη προς τον Θεό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του κατοίκων του χωριού. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ανέγερση πολλών τάξεων, όπου σήμερα αποαριθμούνται σε 18. Αξίζει να σημειώσουμε πως η περιοχή απελευθερώθηκε από τους Τούρκους το 1912. Αρχικά από τα σώματα των δύο καπετανέων Τσάρα και Τούκα και εν συνεχεία από την 7η ιεραρχία. Την εποχή των Βαλκανικών πολέμων και τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η περιοχή στενάζει από την κατοχή και την απειλότητα των Βουλγάρων. Όμως, ως εκφάγματος, γλιτώνει από την αποτελεσματική παρέμβαση των προκρήτων του χωριού. Τέλος, φτάνοντας στην νεότερη εποχή, εκείνο που χαρακτηρίζει την Νικήσιανη είναι η παράδοση στη βυζαντινή μουσική και το δυτικό τραγούδι, το δημοτικό τραγούδι. Κύριοι εκφραστές της παράδοσης είναι η καλή φωνή, οι ιεροψάλτες της Νικήσιανης, που με τη φωνή τους καθυλώνουν και μαγεύουν το κοινό. Το έθιμο των Αράπητων μαρτυρά τη μακραίων ιστορία της Νικήσιανης και τη σχέση των κατοίκων της με τη μυθολογία και την ιστορία του Παγαίου. Ένα έθιμο που μας παραπέμπει στις συνήθειες και στις λατρείες που επικρατούσαν στο Παγαίο Όρος πριν τα ιστορικά χρόνια, στην εποχή των θρύλων και της μυθολογίας. Ο πολιτιστικός μορφωτικός σύλλογος Νικήσιανης ο Αράπης ιδρύθηκε
Το 1985, με κύριο σκοπό του τη διάσωση, τη διατήρηση και τη διάδοση του τοπικού παραδοσιακού πολιτισμού, που είναι πλούσιος σε ήχους, τραγούδια, χορούς και δρόμενα. Η δημιουργία του οφείλεται σε μια ομάδα ανθρώπων που με αγάπη για την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας συστάθηκαν για να διαφυλάξουν τι άλλο την παράδοσή μας και την ιστορία μας. Γιατί η παράδοση δεν είναι παρελθόν. Είναι η διαχρονικότητα μέσα στους αιώνες. Είναι τα ήθη, τα έθιμα, το δημοτικό τραγούδι, οι θρύλοι, τα παραμύθια. Έτσι ξεκίνησαν έρευνες για την καταγραφή και τη μελέτη των ευθύμων, όπως και των παραδοσιακών χωρών της Νεπίσχενης. Παράλληλα, ερευνήθηκαν και άλλα στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις και τα έθιμά μας, όπως για παράδειγμα η ενδυμασία των κατοίκων, τα τραγούδια και οι καθημερινές τους ασχολίες. Πρώτο μέλημα του Συλλόγου ήταν η αναβίωση και η διατήρηση του ευθύμου των Αράπη. Το έθιμο του Αράπη είναι πρότυπο και ανήκει στα ελάχιστα εκείνα έθιμα όπου με μαρτυρίες δίνει την ύπαρξή του από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Στο τέλος του 12 ημέρου των Χριστουγέννων τελείται η αναπαράσταση του εθίμου σε μία μοναδική εκδήλωση πλαισιωμένη με τα πορευτικά τμήματα του Συλλόγου και παραδοσιακούς ζουρνάδες και νταούλια. Μας. Ήδη νομίζω ότι ο πολιτιστικός σύλλογος της Νικήσιανης ο Αράπης καταφτάνει για να μας πλαισιώσει χορευτικά την εκδήλωση αυτή. Σήμερα ο πολιτιστικός σύλλογος Αράπης απαριθμεί περίπου 150 μέλη, εκ των οποίων τα 90 είναι ενεργά μέλη χορευτές. Διαθέτει 5 τμήματα εκμάθησης παραδοσιακού χορού και ένα τμήμα μουσικοκοινωνικής αγωγής. Ο Σύλλογος επίσης διαθέτει πληθώρα παραδοσιακών ενδυμασιών για τους χορευτές, αλλά και τους συμμετέχοντες στο έθιμο των Αράπων. Ας αποδεχτούμε σιγά σιγά τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου μας και ας απολαύσουμε τον χορό τους συνοδευόμενο με τα νταούλια και τους ζουρνάδες. Το έθιμο του Αράπη μόλις ξεκίνησε. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Καλά και να απολαύσετε την εκδήλωσή μας. Φυσικά μπορείτε να προμηθευτείτε σαρματάκια του τοπικού έθεσμα της Νικήσιανης, προσφέρετε δωρεάν σε όλο τον κόσμο, όπως και τσίπουρο και κρασί.
Ναι, για ακόμη μια φορά είμαστε εδώ στην όμορφη Νικήσιανη, όπου αναβιώνει το πανάρχαιο έθιμο του Αράπη. Σήμερα με το δρόμενο που θα δούμε τη φύση να αναγεννάται, σιγά σιγά θα μπούμε στην άνοιξη. Οι γιορτές του 12ημέρου τελειώνουν, τα Χριστούγεννα για το Δήμο Παγκαίου κρίνονται πετυχημένα. Εύχομαι στον κόσμο καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα, και ας περιμένουμε την αναγέννηση της φύσης. Γιορτάζει λοιπόν σήμερα η Νικήσιανη. Για μία ακόμη χρονιά είμαστε εδώ στο έθιμο του Αράπη. Χρόνια πολλά εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Η υγεία πάνω απ' όλα. Είναι ένα έθιμο που αναζωογονείται κάθε χρόνο εδώ στην Ελευθερούπολη. Το τιμάει όλος ο κόσμος, και η Νικήσιανη αλλά και η ευρύτερη περιοχή, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους, όχι μόνο από τον Δήμο Παγκαίο αλλά και από άλλους όμορους δήμους. Εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς το νέο έτος, το 2018, να είναι πιο δημιουργικό για όλο τον κόσμο, και πάνω απ' όλα να είμαστε καλότυχοι. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα, να είστε καλά. Λοιπόν, για μια ακόμη χρονιά η Νικήσιανη αναβιώνει το έθιμο του Αράπη και τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο. Να σας καλωσορίσουμε καταρχήν, χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ολωνών οι ελπίδες και τα σχέδια να πραγματοποιηθούν. Το πανάρχαιο έθιμο του Αράπη αναβιώνει για μια ακόμη φορά στην πανέμορφη Νικήσιανη. Ο καιρός φέτος βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε πολύ κόσμο που ήρθε και από τους γύρω περιοχές. Ενώ φέτος ντύθηκαν πάρα πολύ νέοι Αράπηδες, πολλά νέα παιδιά που συμμετέχουν στο έθιμο. Πράγμα που σημαίνει ότι το έθιμο συνεχίζεται και θα διαιωνιστεί. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
Ενώ
Ναι, σήμερα είναι η εκδήλωση του Αράπη. Το ανεβούμε κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου. Όπως βλέπετε και εσείς, είμαστε στο τέλος της εκδήλωσης. Γίνεται ένας χαμός. Από το πρωί ξεκινήσαμε την εκδήλωση από τις 10 η ώρα. Είμαστε στο προαύλιο χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Ντυθήκαν οι Αράπηδες και ξεκινήσανε. Και γίνει όλη η διαδικασία μέσα από τα στενά γροφάκια του χωριού. Να καταλήξουμε εδώ πέρα και να γίνει όλο το έθιμο. Και το βράδυ συνεχίζεται το γλέντι. Βεβαίως το βράδυ στην ταβέρνα Κώστας, στο χωριό. Εκεί θα γίνει το δεύτερο ημίχρονο του όλης της εκδήλωσης, όπου θα χορέψουμε και θα γλεντήσουμε σε συνέχεια σε αυτό που βλέπετε τώρα. Το όνομά σου? Πασχάλη Τσιλικίδης. Πόσα χρόνια συμμετέχει στο έθιμο του Αράπη? Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Είμαι 28 χρονών. Από τόσο δα παιδάκι, ο παππούς μου και η μητέρα μου και ο πατέρας μου μίλησαν σε αυτό το έθιμο. Τι σου αρέσει περισσότερο σε αυτό το έθιμο? Νομίζω ότι το συνέστημα δεν περιγράφεται με μία λέξη, ούτε με πολλές. Πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις. Είναι μια μικρή έκσταση, θα λέγαμε. Μια τρέλα. Λοιπόν, και τον χρόνο θα σε δούμε εδώ πάλι. Βεβαίως, όπως και εσάς, θα σας περιμένουμε στην Οικίσιανη. Ωραία. Κάνε μας τη χάρη λίγο.